ιστορική απόφαση της Ευρώπης που ανακοίνωσε ο κύριος Ντράγκη και που προσφέρει ρευστότητα πάνω από ένα 3 εκατομμύρια ευρώ, θα δώσει μεγάλες ανάσες σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Είναι κάτι για το οποίο η κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά έχουμε εργαστεί εδώ και καιρό. Θα πάρει όμως η Ελλάδα μερίδιο από αυτό το γιγαντιαίο πακέτο ενίσχυσης της ρευστότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας μας, ή θα χάσουμε τη μοναδική αυτή ευκαιρία? Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το λέει καθαρά. Χωρίς κλείσιμο της αξιολόγησης από τους δανειστές μας για το υφιστάμενο πρόγραμμα που πρέπει να τελειώσει σε ένα μήνα, τέλη Φεβρουαρίου, θα είμαστε αποκλεισμένοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε αναστολή όσο δεν κλείνει με επιτυχία αυτή η αξιολόγηση. Άρα, ενώ η δική μας πολιτική εγγυάται την πλήρη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη νέα εποχή για όλη την Ευρώπη, η κεντρική θέση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βεβαιότητα μας κρατάει έξω από αυτή την κοσμογονία. Διότι ούτε το πρόγραμμα δέχεται, ούτε στην αξιολόγηση θα προχωρήσει, ούτε και τους κανόνες αναγνωρίζει, αλλά και ούτε καν κατάλαβαν, όπως φαίνεται από τη σημερινή τους ανακοίνωση, το τι ακριβώς συνέβη. Είναι ώρα εθνικής ευθύνης. Κάναμε τεράστιες θυσίες για να φτάσουμε ως εδώ. Θα ήταν ολέθριο να πάνε χαμένες οι ευκαιρίες που έρχονται. Η τελική επιλογή ανήκει ασφαλώς στην κρίση του ελληνικού λαού.